Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. 25η Οκτωβρίου. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν, αισιοδοξία ότι όλα αυτά τα μηνύματα και τα προβλήματα γενικά τα οποία προκύπτουν μπορούν να προσπεραστούν και ότι η επόμενη μέρα κρύβει μια ελπίδα και κρύβει ένα χαμόγελο. Βέβαια, η πρόληψη από τη μία και η έγκαιρη διάγνωση από την άλλη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου και της ασθένειας. Σήμερα, ωστόσο, θα μιλήσουμε για τη διατήρηση της γονιμότητας με καρκίνο για γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Φιλοξενούμε και είναι χαρά και τιμή μας τον κύριο Ματθαίο Φραϊδάκη, γυναικολόγος, ειδικευμένος στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Κύριε Φραϊδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας και στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας, τηλεθεάτριες. Λοιπόν, μιλάμε για γονιμότητα, για τη διατήρηση, για να είμαι ακριβής, της γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού και πάνω κάτω έχουμε να κάνουμε με ηλικιακές ομάδες εκεί, 37, 38, 39, 40, σωστά γιατρέ? Και ναι, και λίγο παραπάνω, συμβαίνει συχνά. Βέβαια, ήθελα να πω ότι οι γυναίκες τώρα πια όλοι είναι γνωστό ότι καθυστερούν την απόκτηση τέκνων, την τεκνοποίηση σχετικά. Δεν βιάζονται όπως παλιότερα, δεν γεννάνε πια τόσο πολύ στην ηλικία των 25-27. Και υπάρχει η σύγχρονη εποχή πάνω κάτω, γιατρέ, τους βοηθάει έτσι να... Βέβαια, δεν τους βοηθάει κιόλας, διότι για να αποκτήσουν καριέρα, να βρουν μια δουλειά σταθερή, να κάνουν ένα δεσμό, ξέρετε, με τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, καθυστερεί όλο αυτό το πακέτο, ώστε να αισθανθεί η γυναίκα έτοιμη να κάνει ένα παιδί, να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Και φτάνει καμιά φορά και 38 και 39 και 42 και ακόμα παραπάνω. Ξέρετε πόσες φορές βλέπουμε στο ιατρείο γυναίκες 48 και 47 ετών να λένε τώρα βρήκα τον κατάλληλο. Θα μου πείτε, οι πιθανότητες είναι περιορισμένες, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Επικεντρωθούμε λίγο στις ασθενείς με CA μαστού. Αρκετές από αυτές τις κοπέλες φτάνουν λοιπόν σε μια ηλικία περίπου ένα 10% είναι μικρότερες το 44, 40, κατά άλλους 7, κατά άλλους 10% εννοώ στατιστικές αναλύσεις και φυσικά θα θέλουν, πολλές από αυτές θέλουν να κάνουν παιδί. Συνήθως λοιπόν έχουν καθυστερήσει την τεκνοποίηση λόγω της καριέρας και φυσικά οι ακτινοβολίες, η χημειοθεραπεία και όλα αυτά που θα υποστούν έτσι, καταστέλουν τη γονιμοποιητική τους ικανότητα, τη γονιμότητά τους σε εξάρτηση βέβαια πάντα από τη βαρύτητα της νόσου, τη βαρύτητα των θεραπείων, τη βαρύτητα και τον αριθμό των ακτινοβολιών. Όλα αυτά είναι μια εξάρτηση. Και προκύπτει αυτό το εξής ερώτημα βέβαια, πόσο εφικτή... Ναι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι η διατήρηση της γονιμότητας σε αυτές τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Και ποιες, βέβαια, και να περάσουμε και στις μεθόδους. Ακριβώς. Φυσικά ήθελα να πω ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικολόγων και Μευθύνων και Γυναικολόγων θέτει άμεση προτεραιότητα τη διατήρηση της ζωής της γυναίκας, όχι τη γονιμοποιητική της ικανότητα. Σωστά, δηλαδή μια γυναίκα σωστά, πρέπει να παραμείνει. Βέβαια. Έτσι, όπως λέγαμε και τώρα, συγγνώμη, κάνω ανοίγω μια παρένθεση, αλλά μια που είναι επίκαιρο να το πω και αυτό, όπως μας λένε τώρα οι κοπέλες, ξέρεις να κάνω το εμβόλιο γιατρέ ή να περιμένω να μείνω έγκυος πρώτα και μετά. Λέω, καλή μου, αν δεν κάνεις το εμβόλιο και χτύπα ξύλο, έχω μια μόλυνση από τον ιό, μετά δεν θα έχουμε Ελένη, δεν θα έχουμε Μαρία για να μείνει έγκυος. Πώς θα μείνω όταν τρέχει στην εντατική? Οπότε πρέπει να προστατευτούμε, να διασφαλίσουμε την υγεία μας και μετά γιατί να κοιτάξουμε την οικογένεια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν και στον καρκίνο του μαστού κοιτάζουμε πρώτα τη διατήρηση της υγείας και της ζωής της κοπέλας αυτής και μετά κουβεντιάζουμε τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια μπορούμε ανά πάσα στιγμή από ό,τι αναφέρεται, γιατί έκανα μια μελέτη σχετικά συγκριτική και στατιστική σε διάφορες πηγές. Υπάρχει ένα κενό συνήθως μεταξύ της επέμβασης χειρουργικής και της έναρξης των ακτινοβολιών ή χημειοθεραπειών ή και των δύο, ό,τι αποφασίσει ο εκάστοτε ογκολόγος.
στο κενό αυτό μπορούμε εμείς σαν γυναικολόγοι πριν αρχίσει καθόλου, πριν να γίνει η επέμβαση της αφαίρεσης της κακοήθειας ή στο κενό μεταξύ της επεμβάσης, της χειρουργικής επεμβάσεως και της έναρξης ακτινοβολιών να επέμβουμε και να προσπαθήσουμε είτε να πάρουμε ανώριμα οάρια λεπτομεθόδους τώρα που μπορούμε να συλλέξουμε εξωσωματική, εξωσωματική γονιμοποίηση. Συλλέγουμε πρώτα, συλλέγουμε πρώτα είτε ανώριμα οάρια, το οποίο δεν θέλει χρόνο, απλώς τρυπάμε από τον κόλπο σε ελαφρά αναισθησία η γυναίκα σε μια sedation που λέμε και παίρνουμε ανώριμα οάρια, τα οποία μπορούμε αργότερα στο εργαστήριο να οριμάσουμε. Δεν είναι ιδανική μέθοδος, δεν έχει ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Είναι αποτελεί όμως μια μέθοδο. Μια άλλη μέθοδος είναι γρήγορη, η οποία δεν χρειάζεται και φάρμακα και τίποτα, να καταψύξουμε με λαπαροσκόπηση, κόβουμε λίγο οθητικό ιστό από το εξωτερικό, δηλαδή την κόρτεξ, το φλοιό της οθήκης, το άσπρο της οθήκης που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Και κόβουμε διάφορα τεμαχίδια μικρά από αυτό, τα οποία καταψύχουμε και μετά το πέρας των θεραπείων, και θα πω σε πόσο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις σχολές, μπορούν οι γυναίκες αυτές, κάνουμε μεταμόσχευση τους, το βάζουμε πάλι με λαπαροσκόπηση μέσα στην κοιλιά τους και αυτό είτε μόνος του είτε με διέγερση αρχίζει να παράγει οάρια. Και εκεί πια ανάλογα τη βλάβη που έχουμε μπορεί να μείνει και έγκυος φυσιολογικά η γυναίκα ή μπορεί να μείνει με εξωσωματική. Με καταλάβατε. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ πιάνουμε την εξωσωματική. Και αυτό μια ένσταση, και μια ένσταση σε αυτό υπάρχει, διότι πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρχουν στον ιστό αυτό που καταψύχομαι και κύτταρα καρκινικά. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό σε κανένα μέλος του ανθρώπινου σώματος, αν υπάρχουν. Έτσι. Μια τρίτη μέθοδος και πιθανή και η πιο σωστή και με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας είναι να υποστεί η γυναίκα αυτή, η κοπέλα αυτή, μία διέγερση οθικών, μία δεκαριά μέρες, 8-10 μέρες, να πάρει φάρμακα δηλαδή, να προκαλέσουμε διέγερση των οθικών ώστε να παραχθούν παραπάνω του ενός οάρια, να πάρουμε δηλαδή να έχουμε 8-10 οάρια, τα οποία πάλι θα συλλέξουμε ενδοκολπικά όπως κάνουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση, και τα οάρια αυτά μπορούμε κάλλιστα, αν υπάρχει σύντροφος, να τα γονιμοποιήσουμε ή σύζυγος ή οτιδήποτε άλλο θέλει η κοπέλα αυτή, ακόμα και με σπερμαδότη, μπορούμε να τα γονιμοποιήσουμε και να τα καταψύξουμε σαν έμβρια, είτε καταψύχουμε τα ίδια τα οάρια, ως οάρια. Από εκεί και πέρα, μετά τη λήξη της όλη αυτής της ταλαιπωρίας, της οδύσσιας αυτής, κατά άλλους ειδικούς πρέπει να περάσουν 2 χρόνια. Κατά άλλους, όπως την καναδική εταιρεία ογκολόγων που λέει 3 χρόνια και εφόσον έχουν επηρεαστεί οι λεμφαδένες να περάσουν 5 χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας. Λοιπόν, εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε, να μεταφέρουμε τα έμβρια αυτά τα έτοιμα στη μήτρα της γυναίκας αυτής, να γεννήσει το παιδί της. Καταλάβατε, τα ποσοστά αυτά είναι, ανεβαίνουν σε γυναίκες κάτω των 35 ετών, φτάνουν να γεννήσουν. Προσέξτε, όχι να μείνει έγκυος, να γεννήσει. Σε 42% και κάτω των 35, συγγνώμη, και πάνω από τα 35 μέχρι τα 39, 39 και κάτι μήνες λέγανε, κάτι λιγότερο από 40, φτάνει στο 34-35%. Είναι ψηλά ποσοστά αυτά. Είναι, πλησιάζουν τα ποσοστά που έχει μια γυναίκα που προσπαθεί να κάνει παιδεία. Συμπερασματικά προκύπτει ότι επιλογές υπάρχουν, γιατρέ. Ότι επιλογές ακριβώς υπάρχουν. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Νομίζω ότι σαφώς και νομίζω ότι μια καλή μεθόδευση και μια καλή συνομιλία και συνεργασία μεταξύ ογκολόγου και ειδικού της ανθρώπινης αναπαραγωγής νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στις κοπέλες αυτές. Έχει βρεθεί μάλιστα ότι μετά τον τοκετό οι γυναίκες αυτές σε ένα ποσοστό 41% μειώνεται ο θάνατος. Γιατί, διότι έχει πια την αίσθηση, έτσι αναφέρεται στην βιβλιογραφία, της νέας υγιούς μητέρας. Προσπαθεί, αισθάνεται άνετα διότι έχει κάνει ένα παιδί, είναι ψυχολογικά ανεβασμένη. Είναι αυτός ο ψυχολογικός παράγοντας, γιατρέ, που είναι καθοριστικός. Πιθανότατα και αυτό.
αλλά είναι κάτι θετικό και αυτό με τη βοήθειά σας θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξία πια ότι μπορούμε κάτι να πετύχουμε. Δεν λέω ότι είναι τέλεια τα πράγματα, σαφώς και είναι πολύ δύσκολα, αλλά υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν λύσεις, οι οποίες πάλι επαναλαμβάνω, καλό είναι να τις θεωρούν και οι ομπολόγοι, μην πέφτουμε αμέσως, παμ, έχουν μια νέα γυναίκα, α, θα κάνω αυτό, θα το, το εντάξει, εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο, ας τις δώσουμε και ένα δύο εβδομάδες καιρό να καταψύξει. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα, ανήμερα ακριβώς της παγκόσμιας ημέρας για πράγμα, την πρόληψη. Αυτό νομίζω και αυτό ήθελα να... Όποτε στεκόμαστε σε μια έτσι αγαστή συνεργασία ανάμεσα σε ογκολόγο ή γυναικολόγο, η ψυχολογία Φυσικά. Είναι καθοριστικός παράγοντας και μας παρουσιάσατε γιατροί και τρεις από τις βασικές μεθόδους προκειμένου μια γυναίκα να δει φως στο τούνελ να διατηρήσει και να χαμογελάσει. Και να κάνει ένα παιδί και να χαμογελάσει. Ακριβώς. Όλα αυτά βέβαια. Υπάρχει βέβαια πάντα και η λύση της δωρεάς οαρίων. Έτσι προς το... Εντάξει, είναι και αυτή μια λύση η οποία πολλές γυναίκες την εφαρμόζουν ακόμα και χωρίς να πάσχουν από CA μας του. Νομίζω ότι πολλές γυναίκες που παρακολουθούν έτσι τη συζήτησή μας παίρνουν μια βαθιά ανάσα, γιατρέ. Το εύχομαι και το ελπίζω. Μάλιστα. Και αυτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλό βράδυ σε όλους σας και στις τηλεθεάτριες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φραϊδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.